να αφήσουμε, λέει, την ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, είπε ο προλαλήσας συνάδελφος. Εάν θεωρείτε ότι η δουλειά της αστυνομίας είναι να ξεγυμνώνει και να εξευτελίζει νέους ανθρώπους, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι δουλειά της. Και αυτή τη δουλειά δεν θα την αφήσουμε να την κάνει η ελληνική αστυνομία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι το πολιτικό αποτύπωμα του εκάστοτε προϋπολογισμού εντοπίζεται όχι μόνο σε αυτά που ρητά προβλέπει, αλλά και σε εκείνα που δεν περιλαμβάνει. Θα δώσω κάποια παραδείγματα στοχευμένων φορολογικών μέτρων ελάφρυνσης, τα οποία είχαμε εξαγγείλει και για τα οποία είχαμε δεσμευτεί το Μάιο του 2019 και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2020. Αναφέρομαι στις δεσμεύσεις για μείωση του φόρου εισοδήματος σε νησιά έως 3.100 κατοίκους, μείωση του έμφυα σε νησιά έως 1.000 κατοίκους, καθώς και η παροχή έκπτωσης 10% στο φόρο εισοδήματος που αναλογεί σε κάθε συνεταιρισμένο αγρότη. Πρόκειται για μέτρα τα οποία αφενός θα είχαν μικρό δημοσιονομικό κόστος και αφετέρου και το σημαντικότερο ίσως θα στήριζαν με ουσιαστικό τρόπο και προς αναπτυξιακή κατεύθυνση κατηγορίες του πληθυσμού που αξίζουν οπωσδήποτε τέτοιας ειδικής φορολογικής μεταχείρισης. Ανταυτού, ακούμε για παράδειγμα από αρμόδια υπουργικά χείλη τις προθέσεις για αυξημένη συμμετοχή των ιδιωτών στην κεφαλαιακή θέση των αγροτικών συνεταιρισμών, κάτι που επί της ουσίας θα υπονομεύσει και τον ίδιο το συνεργατικό χαρακτήρα των οργανώσεων αυτών. Κυρίως διαπιστώνουμε ότι η περιβόητη άρση της φοροεπιδρομής που είχατε ως προμετωπίδα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, στην πολιτική σας, απέχει πολύ από τις προσδοκίες που έχετε καλλιεργήσει, που είχατε καλλιεργήσει, και επιπλέον η όποια μείωση της φορολογίας καταλήγει σε πολύ συγκεκριμένες τσέπες. Άνω του 50% των ελαφρύνσεων κατευθύνεται στις επιχειρήσεις μέσω της απότομης μεγάλης μείωσης του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και τη μείωση στο μισό περίπου του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από 10 σε 5%, ο οποίος καθίσταται από τις πλέον χαμηλούς πλέον στην Ευρώπη. Είναι φανερό ότι η νεοφιλελεύθερη λογική αυτών των αλλαγών, ιδιαίτερα αν συνυπολογιστεί το μέγεθος της μείωσης και το γενικότερο μείγμα της οικονομικής πολιτικής σας. Όμως, ακόμα και αυτή η ελάφρυνση αφορά κατά μείζωνα λόγο το μόλις 3% των επιχειρήσεων, τις πλέον ισχυρές και κερδοφόρες δηλαδή επιχειρήσεις. Η ραχοκοκαλιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με άλλα λόγια, θα δει μηδενική ή ελάχιστη ωφέλεια. Ακόμα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι καταρχήν επωφελούνται από την εισαγωγή του νέου χαμηλού φορολογικού συντελεστή, θα κληθούν βεβαίως να καταβάλουν το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών τους στις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές που ετοιμάζεται. Περνώντας στο σχέλος του προϋπολογισμού που αφορά τις κοινωνικές δαπάνες, θα δούμε ότι προβλέπονται μειώσεις σε μια σειρά από επιδόματα, όπως τα οικογενειακά, τα επιδόματα για τα αμαία, το επίδομα ενοικίου που εμείς θεσπίσαμε και που οι μειώσεις αυτές αντισταθμίζονται από το επίδομα για τις νέες γεννήσεις που εισάγεται. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ανακατανομή ποσών προς όφελος του νέου εισοδήματος, του νέου επιδόματος, κάτι που θα μπορούσε καταρχήν να συζητηθεί, αλλά για μείωση στην ουσία του προϋπολογισμού της πρόνοιας και αλληλεγγύης κατά το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσόν των 370 εκατομμυρίων. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ήταν ακριβώς
η σημαντική και εν μέσω αυστηρής επιτήρησης αύξηση του προϋπολογισμού στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, που επέτρεψε σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων στα χαμηλότερα επίπεδα, όχι μόνο της κρίσης, αλλά και συνολικά θεωρώντας την από το 2005. Έρχομαι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικές σας στοχεύσεις στον χώρο της υγείας, όπως για παράδειγμα η διαφαινόμενη προώθηση λογικών ΣΔΙΤ, δεν προδίδονται από αυτό τον προϋπολογισμό. Σε γενικές γραμμές φαίνεται να ακολουθείτε τη λογική κατανομή και ύψος των δαπανών που προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο. Η διαπίστωση αυτή βέβαια δεν είναι θετική για σας για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, γιατί μέσω ενός τέτοιου προϋπολογισμού ανομολόγητα αποσύρεται την ακραία καταστροφολογία και διεκτραγώδηση των παθογενειών στον χώρο της υγείας που ακολουθήσατε όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση. Δεύτερη αιστεία πολιτικής κριτικής στον προϋπολογισμό της υγείας είναι ότι αυτός δεν εκμεταλλεύεται την ευνοϊκή οικονομική συγκυρία προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της οικοδόμησης και περαιτέρω στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας όπως επιδιώκαμε εμείς. Δεν εκμεταλλεύεται δηλαδή τον αυξημένο δημοσιονομικό χώρο και το σαφώς πιο χαλαρό καθεστώς επιτήρησης, ώστε να επιταχύνει τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δαπανών υγείας, το ρυθμό στελέχωσης με νέο προσωπικό, την αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών με άξονα την καθολική και ισότιμη πρόσβαση στην υγεία. Όλα τα παραπάνω τα είχαμε με πολύ κόπο δρομολογήσει. Εμείς βεβαίως και είναι, θεωρούμε, κοινωνική απέτηση η διατήρηση αυτού του προσανατολισμού από τη μια και η επιτάχυνση των τομών προοδευτικών μεταρρυθμίσεων από την άλλη. Είναι βέβαια μάλλον ανεδαφικό να αναμένουμε από σας την άσκηση μιας τέτοιας πολιτικής με κοινωνικοκεντρικό και προοδευτικό χαρακτήρα, και αυτό αφορά το προϋπολογισμό του 2020 συνολικά, τον οποίο προφανώς και θα καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ.